Σήμερα θα επικοινωνήσουμε, θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου, τον κύριο Γιάννη Μιλάκη. Κύριε Μιλάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι άνθρωποι της Χερσονήσου μας έχουν ανάγκη. Αυτός είναι ο τίτλος που έχουμε βάλει και στην εκπομπή και φαντάζομαι τον υιοθετείτε και έχουν ξεκινήσει και προσπάθειες προκειμένου να στηρίξουμε, να στηρίξετε αυτούς τους ανθρώπους. Φυσικά. Πριν αρκετές μέρες είχαμε συλλέξει τρόφιμα για τους συνανθρώπους μας στην Καρδίτσα. Δυστυχώς τώρα βρεθήκαμε εμείς σε αυτήν την κατάσταση και κάνουμε αντίστοιχο για το Δήμο μας, για τους δικούς μας ανθρώπους εδώ στο Δήμο Χερσονήσου, διότι είμαστε σε αντίστοιχη, ίσως και μεγαλύτερη ανάγκης εδώ στον τόπο μας. Λοιπόν, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Το κάλεσμα το οποίο απευθύνεται έχει ως επίκεντρο... Έχει ως επίκεντρο τους πολίτες και επιχειρηματίες που επιθυμούν να βοηθήσουν με οτιδήποτε θέλουν να συνεισφέρουν, δεν έχει σημασία. Κάθε βοήθεια είναι πολύτιμη αυτές τις ώρες που περνάμε και διανύουμε στο Δήμο μας. Υπάρχουν αρκετές οικογένειες που έχουν πληγεί ολοσχερώς στα σπίτια τους, δεν έχουν που να κοιμηθούν, δεν έχουν που να κάνουν ένα μπάνιο, δεν έχουν ένα ρούχο να βάλουν. Και είναι δύσκολες ημέρες, είναι πλέον χειμώνας και είναι δύσκολη η κατάσταση. Οπότε καλούμε όσους μπορούν να βοηθήσουν με τρόφιμα μακράς διάρκειας. Σίγουρα θέμε βοήθεια σε θελοντές για να μπορούν οι άνθρωποι να καθαρίσουν τα σπίτια τους, γιατί η λάσπη είναι αρκετή μέσα επειδή είχαν πλημμυρίσει. Πρωτόγραμμες οι καταστάσεις στο Δήμο Χερσονήσου. Βέβαια, οπότε κύριε Μιλάκη, κάποιος σηκώνει το τηλέφωνο και έρχεται σε επαφή μαζί σας. Ποια είναι η διαδικασία? Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα lockdown, υπάρχει περιορισμός στις μετακινήσεις. Βεβαίως είναι και ο περιορισμός στις μετακινήσεις που δυστυχώς δεν μπορούμε να κινηθούμε εύκολα για να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις. Υπάρχει το τηλέφωνο που μπορούν να καλέσουν, το τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2897-029-520 και 281-0332-138. Μπορούν να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο οι εθελοντές που θέλουν να βοηθήσουν και η συλλογή των τροφίμων γίνεται στις Γούρνες, στην πρώην Αμερικάνικη βάση και στο Χερσόνησο, στο Κέντρο Ενεργήσεις Φροντίδας Ηλικιών. Κύριε Μιλάκη, τρόφιμα μακράς διάρκειας αλλά και ρούχα αλλά και κουβέρτες. Τρόφιμα μακράς διάρκειας και ηματισμό και ρούχα για τις ανάγκες των ανθρώπων, πάνες, μωρομάντιλα, γιατί είχαμε και σύμφωνα με την καταγραφή που κάναμε φυσικά με τη βοήθεια... Αυτό θέλω να σας ρωτήσω, πόσοι άνθρωποι, πόσες οικογένειες χρειάζονται βοήθεια αυτή τη στιγμή? Είναι σίγουρα πάνω από 150 οικογένειες, αλλά και μεμονωμένοι άνθρωποι που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Από ήδη πρώτης ανάγκης, από ρούχα που θέλουν να πλύνουν, χρειάζονται κάποιους, δηλαδή πλυντήρια για να μπορούμε να εξυπηρετήσουν. Βέβαια, βέβαια. Υπάρχουν άνθρωποι που φιλοξενούνται τις τελευταίες ώρες, τελευταίες ημέρες σε δομές του Δήμου Χερσονήσου? Υπάρχει ο Δήμος Χερσονήσου και ο Δήμαρχος Γιουγιάννης Ωσέγκος έχουμε φροντίσει και υπάρχει ξενοδοχείο στη Χερσόνησο, στο Παλμέρα συγκεκριμένα, που μπορούν να πάνε όσοι έχουν πληγεί και δεν μπορούν καν να μπουν στα σπίτια τους, είτε για να πάνε να κάνουν ένα μπάνιο, να αλλάξουν ρούχα, να φάνε. Από την πρώτη στιγμή κιόλας που συνέβη αυτό, υπάρχει το ξενοδοχείο στη Χερσόνησο που μπορεί να πάει όποιος έχει πληγεί να εξυπηρετηθεί, να κάνει τα βασικά τουλάχιστον όσο Μάλιστα. μπορεί. Να επαναλάβουμε λίγο, κύριε Μιλάκη, το τηλέφωνο. Βεβαίως, είναι το 2897-029-520. Μάλιστα. Και το 281-0 και άλλο ένα νομίζω αναφέρατε. Και το 281-0332-138. Μάλιστα. Είναι οι δύο γραμμές που μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για οποιοδήποτε πληροφορία, είτε για εθελοντισμό, όποιος θέλει να προσφέρει, είτε για τρόφιμα. Κύριε Μιλάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Συγχαρητήρια για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Να είστε καλά.